Σε προηγούμενα βιντεάκια μας έχουμε δει για το τι είναι οι πιστωτικές κάρτες, ποιε έχουν τις διαφορές μεταξύ τους. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι είναι η χρεωστική κάρτα και πώς λειτουργεί. Είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια γραφή για να μα βοηθήσετε να μεγαλώσουμε και το κανάλι. Πολλοί λοιπόν από εμά έχουμε ήδη στα πορτοφόλια μα χρεωστικέ κάρτε. Χωρί κανένα το ξέρουμε. Α δούμε λοιπόν τι είναι και πώ λειτουργούν. Οι χρεωστικέ κάρτε έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μα και εξυπηρετούν πολλού από εμά όταν πρόκειται είτε να κάνουμε κάποιε αγορέ μέσω ίντερνετ αλλά είτε και εκτό. Τι είναι λοιπόν η χρεωστική κάρτα. Χρεωστική κάρτα είναι μια κάρτα την οποία εκδίδει η τράπεζα είτε όταν ανοίγουμε ένα λογαριασμό. Είτε όταν έχουμε ήδη λογαριασμό και ζητάμε μία κάρτα για να βγάζουμε λεφτά από το ATM. Οι περισσότερε πλέον κάρτε αναλήψεω που έχουμε στο πορτοφόλι μα είναι χρεωστικέ. Πρόκειται για κάρτε, τις οποίες πέραν από την ανάληψη χρημάτων από ATM, μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε πλέον και ηλεκτρονικά σαν πιστοτικέ κάρτε. Κατά την πραγματοποίηση μια αγορά με μια τέτοια κάρτα, τα χρήματα που είναι να πληρώσουμε αφαιρούνται από το λογαριασμό με τον οποίο συνδέονται. Έχουν πάνω την ένδειξη Visa, πιο παλιά θα θυμούνται ότι ήταν η Visa Electron, ή Mastercard. Αν έχετε μια τέτοια, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να κάνετε αγορέ μέσω ίντερνετ. Η χρεωστική κάρτα λοιπόν λειτουργεί σχετικά απλά είναι συνδεδεμένη με έναν τραπεζικό λογαριασμό. Από όπου και να κάνουμε λοιπόν τη συναλλαγή, αφαιρούνται τα χρήματα από το λογαριασμό αυτό. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σα, τότε η συναλλαγή δεν θα μπορέσει να γίνει. Δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Μια και ο έλεγχο γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Άρα, πολύ απλά δεν θα μπορέσετε να αγοράσετε αυτό που θέλετε. Τώρα, από μπροστά, έχει έναν δεκαψήφιο αριθμό του στυλ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Το ονοματεπώνυμό σα πάντα με λατινικού χαρακτήρε και την ημερομηνία λήξη υπομορφή μήνα και έτο. Από πίσω, όπω ξέρουμε, έχει ένα νούμερο με τα τρία τελευταία ψηφία από κομμένα που είναι και το CVV που θα σα ζητηθεί όταν θέλετε να κάνετε κάποια πληρωμή. Έτσι, όταν Πρόκειται να αγοράσουμε κάτι μέσω ίντερνετ, φροντίζουμε να έχουμε επαρκέ υπόλοιπο στο λογαριασμό μα. Συμπληρώνουμε τα παραπάνω προαναφερθέντα στοιχεία. Όταν λοιπόν πραγματοποιηθεί η αγορά, δεσμεύεται άμεσα το ποσό που πληρώσαμε. Περνάει δηλαδή στο λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού μα που σημαίνει ότι πλέον δεν μπορούμε να το κάνουμε ανάληψη. Και μετά από λίγε μέρε, φεύγει εντελώ από το λογαριασμό μα και περνάει στο λογαριασμό αυτού που πληρώσαμε. Και αυτό είναι όλο. Έτσι απλά λοιπόν λειτουργεί η χρεωστική κάρτα. Προσοχή όμω, αυτή την κάρτα δεν την δείχνουμε πουθενά. Μια και αν κάποιο γνωρίζει τα στοιχεία που αναφέραμε, υπάρχει περίπτωση να μπορεί να σα χρεώσει χωρί να έχει την κάρτα. Αν έχει τον αριθμό των μεγάλων, τον 16 ψήφιο, το ονοματεπώνυμό σα, ημερομηνία λήξη, μήνα και έτου και τον τριψήφιο αριθμό από πίσω, δεν χρειάζεται να έχει τίποτα άλλο. Η διαφορά χρεωστική πιστοτική κάρτα δεν είναι στην εμφάνιση, αλλά στον τρόπο λειτουργία του όταν αγοράζουμε με τη χρεωστική κάρτα, τα χρήματα αφαιρούνται το λογαριασμό. Αν δεν υπάρχουν χρήματα, η συναλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Όταν αγοράζουμε με την πιστοτική κάρτα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ό,τι αγοράσουμε μα έρχεται σε λογαριασμό μια φορά το μήνα στο σπίτι και είμαστε αναγκασμένοι φυσικά να το πληρώσουμε. Για το λόγο του ότι να μην ξεφεύγουμε ποτέ, υπάρχει ένα όριο που μα θέτουν το λεγόμενο πιστοτικό όριο. Έτσι, να μην την υπερχρεώσουμε μέσα σε ένα μήνα και μετά φυσικά δεν μπορούμε να την πληρώσουμε. Και μια ακόμα διαφορά που έχουν η χρεωστική με την πιστοτική κάρτα είναι και η φιλοσοφία τη κάθε μία. Όπω είπαμε, με τη χρεωστική κάρτα ξοδεύουμε χρήματα που ήδη έχουμε, αν δεν έχουμε δεν μπορούμε να ξοδέψουμε. Ενώ αντίθετα με την πιστοτική ξοδεύουμε χρήματα που ακόμα δεν έχουμε και θα αποκτήσουμε για να την ξεχρεώσουμε. Σαν ένα είδο δηλαδή δάνειου. Αυτά λοιπόν για τώρα. Και σε επόμενο βιντεάκι μα θα μιλήσουμε για το τι είναι οι προπληρωμένε κάρτε, ποιε υπάρχουν. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι. Γεια σας.